Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού της Δράμας, διαμαρτυρώμενοι για μια σειρά προβλημάτων που έχουν πλέον κλονίσει τον αγροτικό κόσμο με αποκορύφωμα την φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Στο τέλος, οι αγρότες μετέβησαν στην πλατεία Ελευθερίας της Δράμας, όπου και διένυμαν αγροτικά προϊόντα στους πολίτες. Ναι, λοιπόν, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού, όπως και όλη τη Ελλάδα, διαμαρτύρονται για άλλη μια φορά, γιατί εκτός το ζόρι που τραβούσαμε μέχρι τώρα με ακριβό κοστολόγιο στις καλλιέργειές μας, έρχεται ακόμα ένα πολύ βαρύ, το οποίο θα το πληρώσουμε όχι μόνο εμείς οι αγρότες, αλλά και ο υπόλοιπος πληθυσμός. Είναι η φορολογία των αγροτεμαχίων. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το μέτρο, δεν θέλουμε να περάσει. Προσπαθούμε με κάθε δύναμη που έχουμε να δώσουμε στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι μόνο με φορεοπρακτικά μέτρα δεν έρχεται ανάπτυξη και πρέπει να φωνάξουμε όλοι μαζί ότι αυτό που έρχεται πρέπει να το σταματήσουμε. Γιατί αν μη τι άλλο δεν μπορεί να βάζουν φόρο σε αυτό εδώ που εμείς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή για να παράξουμε πλούτο, να πληρώσουμε την εφορία και όλα τα άλλα. Αυτό θα συμπαρασύρει το κοστολόγιο σε ακόμη ανώτερα επίπεδα. Εννοείται ότι θα φορτώσει τα κοστολόγια και αντί όλα αυτά που λέγαμε για μείωση κοστολογίου και να τραβήξει η οικονομία της Ελλάδος μπροστά, όλα αυτά μας πάνε προς τα πίσω. Αν μη τι άλλο, όλοι μαζί πρέπει να είμαστε εδώ και να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί ένα όχι σε αυτό που όχι έρχεται, είναι εδώ. Γιατί το τέλμα δεν έρχεται. Το τέλμα είναι. Κινητοποιήσεις ξεκινάνε πρώτα από τις οικογένειές μας, από τα σπίτια μας, καταλήγουν στα χωριά μας και από εκεί στην τοπική μας κοινωνία. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι να δώσουμε σε εσάς ένα δελτίο τύπου, το οποίο των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νομού Δράμας και το οποίο στοχεύει στο ότι το κοστολόγιο που έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι ανυπόφορο. Και λέμε ότι το τέλμα δεν έρχεται, ήρθε, είναι εδώ. Εσείς με όλες σας τις δυνάμεις και με ό,τι είναι δυνατόν μπορείτε να προσφέρετε, αφού πάρετε αυτό το χαρτί μπορείτε να το προωθήσετε όπου νομίζετε εσείς ότι είναι σωστό, γιατί για μας οι κινητοποίησεις ξεκινάνε, δεν έχουν σταματήσει ποτέ και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο υπάρχουν αυτά τα κοστολόγια και δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι οικογένειές μας, ούτε η τοπική μας κοινωνία και κατ' επέκταση ούτε η εθνική οικονομία μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν είμαστε βιώσιμοι, όχι μόνο δεν έχουμε βιωσιμότητα, αλλά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Θέλω να σας παραδώσει το χαρτί ο πρόεδρος του Αδέσμευτου Αγροτικού και ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων για να δείτε πού στοχεύουμε αυτή τη στιγμή και για ποιο λόγο κάνουμε την κινητοποίηση. Εγώ θα αφήσω τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων εδώ να σας παραδώσει το χαρτί, να σας πει για δύο λόγια. Θέλω να πω ότι με την ιδιότητα που έχετε θα πρέπει να μεταφέρετε με το πιο κατηγορηματικό και έντονο τρόπο εκεί που μπορείτε εσείς να μεταφέρετε τα προβλήματα τα οποία μαστίζουν την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστείτε μέσω περιφέρειας με όλους τους υπόλοιπους νομούς μέσα στην περιφέρεια οι οποίοι έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και επίσης θα θέλαμε να συνεργαστείτε με τους τοπικούς βουλευτές της περιοχής οι οποίοι επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν πάρει εντολή από το λαό και όχι να κάνουμε κομματικά παιχνίδια. Η εντολή από το λαό αυτή τη στιγμή είναι σε ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί ο κόσμος έχει φτάσει σε πλήρη ανέχεια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία δυστυχώς έχει πέσει η πείνα μέσα σε αυτά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να σιτηθούν. Η παιδεία μας έχει ξεφύγει. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ πέρα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Κτηνοτρόφοι και αγρότες ενωμένοι, μια αγροθιά πλέον, να πούμε να βροντοφωνάξουμε ένα όχι στα νέα μέτρα που έρχονται. Ζητάμε από εσάς τη στήριξη να μας βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινήσαμε να κάνουμε και πιστεύω ότι είναι εφαλτήριο από τον νομό Δράμας να είμαστε ενωμένοι μια γροθιά αγρότες με το κτηνοτρόφο, να δουν και άλλοι νομοί και να συνεχίσουν αυτή την κίνηση. Είμαστε ένα πρωτογενής τομέας, πρέπει να φανεί δυνατός. Πρέπει να φανεί δυνατός γιατί η ταφόπλακα ήρθε να πέσει πάνω μας αυτή τη στιγμή. Δεν αντέχουμε άλλο. Τα νέα δυσβάστατα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα μας δώσουν το ολοκληρωτικό χτύπημα και θα μας τελειώσουν. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να κάνουμε πίσω. Πρέπει να ξεκινήσουμε ένα αγώνα δυνατό, δυναμικό και να παλέψουμε για τα δίκαια αιτήματά μας. Γιατί δυνατός πρωτογενής τομέας σημαίνει
σημαίνει καλό του καταναλωτή. Σημαίνει ότι πλέον θα έχει ο κόσμος να τρώει αγνά ποιοτικά ελληνικά προϊόντα. Όλοι μας, και εγώ, προερχόμαστε από αυτόν τον χώρο τον αγροτικό. Εγώ κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Μεγάλωσα, γεννήθηκα μέσα στα χωράφια και στα μαντριά. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι το επάγγελμα αυτό είναι το πιο δύσκολο που υπάρχει. Γνωρίζουμε τη διαχρονική αδικία και τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις οποίες βιώνετε εσείς καθημερινά. Άρα είναι αυτονόητη η αλληλεγγύη την οποία θα δείξουμε, την αλληλεγγύη μάλλον που έχουμε διάθεση να δείξουμε και τη δείχνουμε, και νομίζω ότι και με τις ενέργειες του Περιφερειάρχη αλλά και όλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν αιτήματα έχουν έλθει προς εμάς, έχουμε ανταποκριθεί στον βαθμό που μπορούσαμε. Γνωρίζετε βέβαια ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε τις φωνές μας με τις δικές σας. Δεν αποφασίζουμε εμείς στα σημαντικά αυτά ζητήματα που βάζετε, που έχουν να κάνουν με κυβερνητικές επιλογές, ίσως θα έλεγα και ευρωπαϊκές επιλογές. Έχουμε μείνει αρκετά πίσω σε πολλά ζητήματα και θέματα και σαν περιοχή. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας όλοι μαζί και γι' αυτό σας κάνουμε αυτή την πρόταση να κατέβουμε μαζί στην Αθήνα, να είστε εσείς ο πρωτεργάτης μπροστά και εμείς θα είμαστε δίπλα σας και θα σηκώσουμε, θα βρούμε τον τρόπο να κλειστεί αυτό το ραντεβού και αν όχι ραντεβού, θα γίνει αναγκαίο ραντεβού. Εκεί θα το πάμε και έτσι πρέπει να καταλήγουν τα προβλήματα τα δικά σας μαζί με τα δικά μας. Και τελικά, για να συμπληρώσω κάτι εγώ, δεν είναι το πρόβλημα αν μπορούμε να δούμε ή όχι τον Υπουργό. Τον Υπουργό σίγουρα μπορούμε να το δούμε. Το πρόβλημα είναι όλοι μαζί, αν μπορούμε να κατεβούμε όπως κατεβαίνουμε αυτή τη στιγμή αγαπημένα, σαν μια αγροθιά, αγρότες και κτηνοτρόφοι μαζί, που τόσα χρόνια κάποιοι έντεχνα είχαν βάλει νοητές γραμμές ανάμεσά μας. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, όλοι τον ίδιο κάμπος παίρνουμε, όλοι στα ίδια χορτολίβαδα βοσκάνε τα κοπάδια τους. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι πρέπει να ενώσουμε φωνές από εδώ και πέρα και όχι να είμαστε διασπαστικοί. Προφανώς όταν οι άνθρωποι βγαίνουν στον δρόμο, είτε είναι αγρότες, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι επαγγελματίες, διεκδικούν πολλά από αυτά που έχουν χάσει στα 3 χρόνια της λιτότητας και του μνημονίου και κυρίως τώρα τελευταία διεκδικούν την ίδια τους τη ζωή. Σε αυτή λοιπόν τη λογική και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή παλεύουν όχι για να ζήσουν καλά, αλλά παλεύουν για την επιβίωσή τους. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ζητάμε, να μιλάμε για φορολόγηση κοτετσιών και σταμνών. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει. Οι αγρότες δεν μπορούν να ξεπεράσουν την οικονομική δυσανεξία στην οποία βρίσκονται τα 3 τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, ο Υπουργός Οικονομικών μέσα στη Βουλή λέει ότι όλα τα πράγματα πάνε καλά. Είμαστε αλληλέγγυοι στους αγώνες των αγροτών, όπως ήμασταν και στο παρελθόν και στην τελευταία τους κινητοποίηση. Θεωρώ ότι οι αγρότες πρέπει να είναι στο δρόμο και να διεκδικήσουν αυτά που τους έχουν πάρει. Όχι αυτά που θα θέλανε να έχουν, αλλά να διεκδικήσουν αυτά που τους έχουν αφαιρεθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Συμμετέχουμε και εμείς ως Δήμος Νευροκοπίου και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι εκφράζουν, να μην γελιόμαστε, το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Άρα αυτό το πρόβλημα δεν είναι ένα αγροτικό ή κτηνοτροφικό πρόβλημα, είναι το πρόβλημα σχεδόν όλης της Ελλάδος. Αυτό που με θλίβει απλά σε αυτές τις εκδηλώσεις πάντοτε είναι ότι βλέπουμε τις περισσότερες φορές τα ίδια πρόσωπα και αντί να παίρνουμε εμείς που καθόμαστε στον καναπέ το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων και να συμμετέχουμε πιο μαζικά σε αυτές τις κινητοποιήσεις, παίρνουμε το παράδειγμα των άλλων που κάθονται στον καναπέ και είναι πάντοτε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Όσο όλους βρίσκονται εδώ και συμμετέχουν σε αυτή τη διαμαρτυρία, η οποία ξεκίνησε μετά από το καινούριο νομοσχέδιο το οποίο συζητείται για να ψηφιστεί, κυρίως για το φόρο ακινήτων, που για όλους τους πολίτες οι οποίοι ζουν σε επαρχιακές πόλεις και στη Δράμα και στα χωριά και στους υπόλοιπους νομούς θα είναι τόσο ανελέητος που θα τον καταλάβουμε στο χαρτάκι που θα έρθει στο σπίτι. Τροθήκαμε σήμερα εδώ πέρα αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού και το λέω αγρότες και κτηνοτρόφοι και το εννοώ, μια αγροθιά πλέον. Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να ενωθεί για να παλέψει. Ετοιμάζουν νέα μέτρα. Θα μας σβήσουνε, τελείωσε. Δεν θα παράγουμε προϊόντα, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να ταΐσουμε τα ζωντανά μας, να βάλουμε πετρέλαιο στο τρακτέρ, να πάμε στο χωράφι, να σπείρουμε. Να σπείρουμε να παράγουμε. Δεν ζητάμε ελιμοσύνη, ζητάμε να μπορούμε να μπούμε στις δουλειές μας, κύριοι. Να μπορούμε να δουλέψουμε. Έχουμε έλεξη, έχουμε δύναμη και δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Δεν έχουμε δυνατότητα κτηνοτρόφοι να αγοράσουμε ζωοτροφές, να ταΐσουμε τα ζώα μας. Είμαι πολύ περήφανος που θα αγωνιστώ με όλους μαζί τους κτηνοτρόφους, μαζί με τους αγρότες.
Πολύ περήφανος. Το ίδιο περιμένω να περάσει και σε εσάς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις προηγούμενες κινητοποιήσεις που φέτος γίνανε και πήραμε δεσμεύσεις από την κυβέρνηση και να οι δεσμεύσεις τους, πιο ακριβό το πετρέλαιο αντί για πιο φθηνό, πιο ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα. Τι ζητήσαμε, ξέρετε? Δώστε μας την ευκαιρία να παράξουμε πλούτο για τη χώρα μας. Αυτό ήταν το αίτημά μας. Δεν τους είπαμε να μας χαρίσουν τίποτα. Βλέπω πατάτε σήμερα. Ναι, ευχαριστούμε για τους αγρότες. Είσαστε μαζί τους, τους στηρίζετε? Βεβαίως. Βεβαίως. Εμένα μου κόψαν τη σύνταξη. Μου κόψαν τη σύνταξη. Πάει. Με τραβάω στα δικαστήρια. Με το δικείο με δικαιώνει, αυτό είναι εφετείο. Παίρναμε 200 ευρώ σύνταξη. Για ποιο λόγο την κόψανε? Γιατί θέλουν οι καβαλέτες οι ξύπνοι, το υπουργείο κάτω. Τι δουλειά τώρα? Τίποτα, δεν έργο είμαι. Δηλαδή οι πατάτες αυτές είναι πολύτιμες για σένα. Μόνο και αυτό πολύτιμο. Από την εκκλησία, πάω στην εκκλησία, πάω φαγητό από την εκκλησία. Από την εκκλησία τρώω. Που δούλεψα 30 χρόνια, σαν το Γαϊδούρι, που πλήρωσε 140.000 του μήνα πληρώνα και με πέταξε στον δρόμο, πετάξε σκυλί. Τι δουλειά έκανε? Με άνθρωπο, με τρίτη θέληση, τη γυναίκα με καρκίνο και με λέει ότι είχα τράβο στα δικαστήρια, στο φοιτήριο μου πάει. Καλά. Καλά. Σας είναι πολύτιμα τα κρεμμύδια? Βέβαια είναι πολύτιμα, βέβαια. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα έχουμε να τρώμε καμιά εβδομάδα? Βέβαια, καμιά εβδομάδα. Και μετά. Για δύο μέρες για μια εβδομάδα. Από ό,τι βλέπουμε, μοιράζουν και αλεύρι οι αγρότες. Αυτό δείχνει πόσο κοντά είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά πλήττονται μέσα από αυτή την κρίση. Και είναι πάρα πολύ πολύτιμο ακόμη και το γεγονός ότι θα μπορούν να ζυμώσουν ένα καρβέλι ψωμί. Σημαντικό πρόβλημα διαρροής εσόδων έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα χωριά της Ελληνοβουλγαρικής Μεθορίου, καθώς πλέον όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν εδώ και καιρό να πηγαίνουν να κάνουν τις αγορές τους στη γειτονική Βουλγαρία. Λαμπρό τέτοιο παράδειγμα είναι πλέον η αγορά του Νευροκοπίου που αιμορραγεί καθημερινά. Η σοβαρή καθίδρυση της αγοράς του Νευροκοπίου τα τελευταία χρόνια από διαπίστωση γίνεται πλέον συναγερμός. Το κατακεφαλήν εισόδημα έπεσε ραγδαία, η Βουλγαρία παραμένει μια φθηνή χώρα με κατά πολλούς αμφισβητήσιμη ποιότητα, ενώ η Ελλάδα υποχρεώθηκε για να βγει από το οικονομικό τέλμα να αυξήσει τον ΦΠΑ και το φόρο στα καύσιμα. Η περιοχή μας λοιπόν δέχεται χτυπήματα κάτω από τη μέση πλέον των υφιστάμενων πιέσεων που αφορούν όλους τους Έλληνες. Ο αυξανόμενος ρυθμός με τον οποίο πείθονται οι Έλληνες επισκέπτες της Βουλγαρίας για την αμφίβολη ποιότητα των βουλγαρικών προϊόντων δεν αρκεί για να αντιστρέψει το ρεύμα. Προσφάτως ανακοινώθηκε πως 35 �ενζινάδικα έκλεισαν σε όλη την βόρειο-ελλαδίτικη Μεθόριο. Δεν άντεξαν τον ανταγωνισμό των τιμών. Είναι φυσικό πως όσο απομακρυνόμαστε από τα σύνορα, τόσο εξαλείφεται ο λόγος μετάβασης στη Βουλγαρία. Το Νευροκόπιο όμως είναι 5 λεπτά από τα σύνορα. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Επιχειρήσεις από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως από τη Δράμα λόγω των οικονομικών μέτρων και της ψηλής φορολογίας είτε κλείνουν είτε μετακομίζουν στη Βουλγαρία. Τα τελευταία δύο χρόνια μετακόμισαν στη Βουλγαρία 450 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, μόνο από την πόλη των Σερών και γενικά από τον νομό. Η εκπεριτροπή σε εργασία, ατομικές συμβάσεις και μερική απασχόληση συνθέτουν την αγορά εργασίας στην περιοχή. Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας. Να καλησπέρισω αμέσως τον καλό συνάδελφο, τον Άρη τον Γκέρτα. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Θα δούμε ένα θέμα σήμερα το οποίο έχει να κάνει με την τοπική οικονομία, αλλά και κυρίως η συνάρτηση με τις γειτονικές χώρες και φυσικά με την Βουλγαρία, η οποία είναι η άμεσα γειτνιάζουσα, μπορώ να πω, με την περιοχή μας εδώ. Και δεν είναι άλλο από το γνωστό σε όλους. Περισσότεροι από εμάς το έχουμε κάνει. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Για ψώνια απέναντι. Λόγω φθηνότερων προϊόντων, σε συνάρτηση με την ποιότητα, δεν το ξέρω, για να σου πω την αλήθεια. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεταφερθεί όμως και εκεί. Ου, έθεσες τώρα 3-4 διαφορετικά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Υπάρχει κι άλλο. Βεβαίως. Το αμέσως επόμενο. Το πρώτο και κύριο είναι ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο για την περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου. Και αυτό γιατί? Γιατί μπορεί η Δράμα, η πόλη της Δράμας, να απέχει γύρω στα 35 με 40 λεπτά από το τελωνείο της εξοχής και γύρω στα 50 λεπτά από το Γκότσε Ντέλτσεφ, την πιο κοντινή πόλη δηλαδή από τα σύνορα. Το Νευροκόπιο όμως απέχει λιγότερο από 5 λεπτά, ναι, από τα σύνορα, από το τελωνείο της εξοχής και κοντά στα 15 με 20 λεπτά από τον Γκότσε Ντέλτσεφ. Αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των κατοίκων του Νευροκοπίου πηγαίνει και κάνει τα ψώνια του εκεί, στον Γκότσε Ντέλτσεφ και στη Νότια Βουλγαρία γενικότερα. Θα σου μεταφέρω, Δημήτρη, αυτό το οποίο μου είπε ένας φίλος από τον Νευροκόπη, τον οποίο συνάντησα πριν από λίγες ημέρες
σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ της Δράμας. Το ρώτησα ποια είναι η κατάσταση στον Ευρωκόπη, ποια είναι η κατάσταση στην τοπική αγορά, στην τοπική κοινωνία και μου είπε τα εξής χαρακτηριστικά. Μέχρι πριν λίγο καιρό, οι περισσότεροι κάτοικοι του Ευρωκοπίου πήγαιναν για να κάνουν τα ψώνια τους στο Γκότσε Ντέλτσεφ και σε κάποιες άλλες πόλεις της Νότιας Βουλγαρίας. Mm-hmm. Τώρα πλέον δεν πηγαίνουν μόνο για τα ψώνια τους, δεν πηγαίνουν μόνο για αγορά προϊόντων, πηγαίνουν και για παροχή υπηρεσιών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πονάει το δόντι σε οδοντογιατρό, σε βούλγαρο οδοντογιατρό στον Γκότσε Ντέλτσεφ. Θέλουμε να βάψουμε τους τοίχους και το σπίτι μας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ελαιοχρωματιστής βούλγαρος από τον Γκότσε Ντέλτσεφ, ο οποίος έρχεται και βάφει το σπίτι. Θέλουμε κάτι άλλο, παροχή υπηρεσιών από το Γκότσε Ντέλτσεφ. Δηλαδή όλοι οι κάτοικοι, η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων, των οικογενειών του Νευροκοπίου, του Λεκανοπεδίου, απευθύνονται πλέον στην βουλγαρική αγορά. Και μάλιστα πρόσφατα έμαθα ότι πηγαίνουν πλέον ακόμη και για αγορά επίπλων. Και ξέρεις, από αυτά τα οποία μου έχουν πει φίλοι από την περιοχή του Νευροκοπίου αλλά και από την περιοχή της Δράμας, γιατί κατά ψέματα και πολλοί δραμενοί πηγαίνουν στον Γκότσε Ντέλτσεφ για αγορές, βρίσκουν έπιπλα και μάρκας ακόμη, τα οποία είναι πιο φθηνά από ό,τι τα βρίσκουν στην ελληνική, στην τοπική αγορά. Αυτός είναι ο λόγος, Άριο, που πάει κάποιος σε μια άλλη χώρα, με την οποία έχει ταινιάζει η χώρα μας. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Και δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί κανείς να το κατακρίνει, είναι απολύτως θεμητό, γιατί κοιτάμε πλέον την τσέπη μας. Έτσι. Είναι λογικό. Είναι απολύτως λογικό. Δεν είμαι μπορεί να κάνει πρώτους, κάτι άλλο. Είμαι από τους πρώτους που έλεγαν, και συνεχίζω να το λέω, ότι ο στόχος δεν είναι να κατακρίνουμε και να κατηγορήσουμε τον πολίτη, τον δραμηνό ή τον κάτοικο του Ευρωκοπίου, ο οποίος φεύγει και πηγαίνει στη Βουλγαρία προκειμένου να βρει, ή τον οποιονδήποτε προκειμένου να βρει πιο φτηνές πρώτες ύλες, πιο φτηνά προϊόντα για να συντηρήσει την οικογένειά του. Ένας δραμηνός, ένας κάτοικος του Ευρωκοπίου, ο οποίος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης, θα κοιτάξει να βρει όσο γίνεται πιο φτηνό προϊόν προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά του, να συντηρηθεί ο ίδιος. Ο στόχος, το ζητούμενο, Δημήτρη, είναι άλλο. Να μπορέσουμε εμείς με διάφορους τρόπους να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Και δεν είναι αυτό και είναι το θέμα μας. Το περίεργο δεν είναι περίεργο. Έχει μια λογική σειρά. Είναι. Για ποιο λόγο? Το στυλό. Το ίδιο στυλό. Εδώ να έχει 5 λεπτά και στη Βουλγαρία να έχει 2 λεπτά. Το ίδιο. Το ίδιο. Αυτό πρέπει να δούμε. Όχι όμως εμείς. Ποιος να το δει, θα μου πεις αυτή τη στιγμή? Το ελληνικό επίσημο κράτος με τους ελεγκτικούς φορείς. Μα αυτό είναι που αυξάνει την τιμή ουσιαστικά. Mm-hmm. Γιατί είναι μια αλληλουχία. Κοίταξε, υπάρχουν επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Και το πρώτο και κύριο είναι το ΦΠΑ, έτσι, το οποίο είναι υπέρογκο στην Ελλάδα. Είναι 23%. Είναι οι μεταφορές, οι οποίες είναι πιο αυξημένες στην Ελλάδα. Υπάρχουν επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε όμως εμείς να το αλλάξουμε. Να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τη Βουλγαρία. Κάτι άλλο το οποίο τέθηκε έτσι σε αυτή την σύντομη συζήτηση που είχαμε τον φίλο μου, ο οποίος ασχολείται και με τα κοινά και γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση στην περιοχή, είναι το εξής, ότι το θέμα αυτό με την ελεύθερη ζώνη εμπορίου, το οποίο είχε συζητηθεί κατά το παρελθόν, όχι μόνο βέβαια για την περιοχή του Νευροκοπίου, αλλά για την περιοχή της Μακεδονίας Θράκης, και έχω την αίσθηση ότι βρίσκεται σε τέλμα. Τότε μου είχε πει λοιπόν, όταν είχε τεθεί ως προσυζήτηση το θέμα αυτό με την ζώνη ελεύθερου εμπορίου, τότε μια μεγάλη μερίδα φορέων της περιφέρειάς μας είχε αντιταχθεί. Θεώρησε ότι μέσα από την κίνηση αυτή θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τα δικαιώματα των εργατών. Και ενδεχομένως να είχε η μερίδα αυτή των φορέων που είχε αντιταχθεί να είχε δίκαιο. Πάντως το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξανασυζητηθεί το θέμα αυτό, να τεθούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις για τα εργατικά δικαιώματα, αλλά όμως είναι η μόνη ίσως λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Λεκανοπέδιο Ευρωκοπίου, αλλά και όλη η ακριτική περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η μεθόριος περιοχή. Πρέπει, κακά τα ψέματα, Δημήτρη, ένας επιχειρηματίας από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη, για να πάει να κάνει την επιχείρησή του στον Ευροκόπη ή στο Αμίνδεο ή στα βόρεια της Ξάνθης, θα πρέπει, κακά τα ψέματα, να του δοθεί από την ελληνική πολιτεία ένα έναυσμα. Ένα έναυσμα. Ακριβώς.
Και ποιο είναι αυτό? Έχει να κάνει με τις φοροαπαλλαγές, έχει να κάνει με κάποιους όρους που πρέπει να τεθούν σχετικά με την λειτουργία μιας οποιασδήποτε επιχείρησης. Και εδώ είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι είναι αλυσίδα. Αν υπάρχει φθηνό κόστος παραγωγής, λογικό είναι να υπάρχει και φθηνό κόστος μεταπόλησης. Μα, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα πάει κάποιος να κάνει την επιχείρησή του στον Ευρωκόμη. Θα δημιουργηθούν, βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Οι κάτοικοι. Ξέρεις τι γίνεται στον Ευρωκόμη. Σήμερα είναι. Να μου το θυμηθείς ότι σε μια δεκαετία από τώρα, μακάρι να μην επαληθευτούν οι προβλέψεις μου, αλλά σε μια δεκαετία, σε 15 χρόνια από τώρα, τον Ευρωκόμη θα είναι ένα μεσαίας τάξης χωριό της Ελλάδος. Όχι μεγάλης τάξης, όχι ένα μεγάλο κεφαλοχώρι. Mm-hmm. Ένα χωριό μεσαίας τάξης. Θα μένουν εκεί κάποιοι οι οποίοι είτε συνήθισαν να μένουν στον Ευρωκόπη ή δεν έχουν πού αλλού δεν να πάνε. Να δεν θα υπάρχει άλλο. Νεολαία. Ήδη οι νέοι σήμερα σπουδάζουν, κάνουν οτιδήποτε είναι δυνατόν προκειμένου να φύγουν από τον Ευρωκόπη. Δεν μιλάμε, Δημήτρη, για τα χωριά τα οποία είναι και εγώ δεν ξέρω πόσα. Έτσι, στα χωριά σήμερα μένουν μόνο ηλικιωμένοι. Σε 10 χρόνια δεν θα μένουν ούτε αυτοί. Τα περισσότερα χωριά θα ερημωθούν και το Νευροκόπη, η κομμόπολη του Νευροκοπίου, θα γίνει ένα μικρομεσαίο χωριό, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. Συγγνώμη. Πάντως είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να δούμε στη συνέχεια, κάποια άλλη μέρα, είναι το τι γίνεται και με τους Έλληνες ανέργους, οι οποίοι φεύγουν, πάνε, δουλεύουν στη Βουλγαρία και επιστρέφουν. Για 200 ή 300 ευρώ δεν μπορούν να βρουν κάτι άλλο στην Ελλάδα. Κοίταξε που φτάσαμε. Είναι ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα. Δεις, απλώς, γι' αυτό στην αρχή. Μια κουβέντα μόνο θα κάνω. Ναι. Όταν, βέβαια, εσύ δεν ήσουν εδώ, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για το άνοιγμα του τελωνίου της εξοχής. Πριν να ανοίξει το τελωνίο της εξοχής, έγινε μεγάλη συζήτηση στην τοπική κοινωνία για το αν οι Έλληνες και πιο συγκεκριμένα εμείς οι Δραμηνοί ήμασταν έτοιμοι να απορροφήσουμε τους Βούλγαρους τουρίστες και όλα αυτά τα οποία θα άφηναν. Φτάσαμε σήμερα στο σημείο Έλληνες, όπως λες, όπως είπες πριν από λίγο, Έλληνες να πηγαίνουν στη Βουλγαρία να δουλεύουν εκεί για 200-300 ευρώ. Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά ούτε για 200-300 ευρώ. Λόγω εργασίας όμως, λόγω δουλειάς, ήμουνα και στα εγγένεια, παρακολουθούσα το θέμα από κοντά και τότε είχε γίνει και πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δεν είναι ακόμα ο κάθετος άξονας έτοιμος και οι διαδρομές. Μάλλον δεν χρειάζεται να γίνει αν, γιατί εγώ από εκεί δεν είδα, δεν ξέρω αν υπάρχει μάλλον μεγάλο ρεύμα τουριστών ούτε από την μία περιοχή, δηλαδή από την Βουλγαρία προς τον Νότο, ούτε από την άλλη δίωδο, την τουριστική δίωδο που έχει γίνει στην Ξάνθη, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στο Κύρτζαλι, εκεί, και το τι γίνεται στην Ιμφέμ, αυτή που άνοιξε πριν από μερικούς μήνες. Είναι ένα ζήτημα. Πάντως δεν ήταν αυτό το οποίο όλοι μας περιμέναμε. Ακριβώς. Περιμέναμε κάτι άλλο. Εμείς θεωρούσαμε ότι αυτός ο κάθετος άξονας θα συνέδε την περιοχή μας με την ενδοχώρα των Βαλκανίων και στη συνέχεια με την κεντρική Ευρώπη. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα υπολογίσαμε για διάφορους λόγους και κυρίως ένας σημαντικότατος παράγοντας είναι η οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε τα από πέντε τελευταία χρόνια. Γιατί, Δημήτρη, για να υπάρχει κίνηση στους δρόμους πρέπει να υπάρχει και ευημερία στις κοινωνίες και ευημερία στους λαούς. Τι να μεταφέρεις από τον δρόμο αυτό? Όταν δεν παράγεις, όταν Ακριβώς. δεν βγάζεις, τι να μεταφέρεις. Ακριβώς. Όπως επίσης, για να μην λέμε και μόνο τα δικά μας τα περίεργα, να περιμένεις τουρίστες ή τουρισμό ή επιχειρήσεις από την Νότια Βουλγαρία είναι λίγο περίεργο. Mm-hmm. Είναι λίγο περίεργο γιατί η Νότια Βουλγαρία δεν φημίζεται και ιδιαίτερα για την αναπτυγμένη επιχειρηματική της δραστηριότητα. Δεν είναι και αυξημένο το βιωτικό επίπεδο των ακριβώς, κατοίκων. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι. Άρη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να είσαι καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε το δελτίο μας και να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η 22η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη 14 έως 17 Νοεμβρίου 10 Μαρτ. Τρόφιμα και ποτά, θέρμανση και ενέργεια, είδη σπιτιού, διακόσμηση, έπιπλα, είδη δώρων, ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Συνδιοργάνωση της DETHEL EXPO της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του 10 Μαρτ. Η έκθεση που αξίζει να επισκεφτείτε. Είναι σίγουρο ότι θα μείνουν στο ράφι.
Γιατί όταν τα ράφια είναι Euroform, όλα τα βλέμματα μένουν στο ράφι. Euroform. Μεταλλικά ράφια σε όλα τα μεγέθη και για όλες τις χρήσεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Ράφια για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Ράφια για το σπίτι σας και για την επιχείρησή σας. Euroform. Μεταλλικές κατασκευές και μεταλλικά εξαρτήματα που ανταποκρίνονται σε κάθε σας ανάγκη και που δημιουργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Euroform. Παραγωγή διάτρητης λαμαρίνας κατόπιν παραγγελίας σε διάφορα μεγέθη και σχέδια για βιομηχανικές και διακοσμητικές εφαρμογές. Euroform. Στο υπερσύγχρονο μηχανουργείο μας αναλαμβάνουμε κατασκευές μηχανημάτων όπως σχιστικά ξύλου και μεταφορικές ταινίες, καθώς επίσης και οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή μηχανήματος. Euroform. Η δραμηνή εταιρεία που καλύπτει τις απαιτήσεις σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 40 40 81. Υγραέριο. Το νέο καύσιμο που κατέκτησε το δρόμο. Οικονομικό. Ποιοτικό. Οικολογικό καύσιμο. Για υγραέριο στην κίνηση, ελάτε σε μας. Σελ Σαββίδης ΑΕ. Το μόνο πρατήριο που έχει τα πάντα και συμφέρει. Επώνυμα υγρά καύσιμα Σελ και τώρα υγραέριο κίνησης Coral Gas. Όλα σε ανταγωνιστικές τιμές με ποιοτικά καύσιμα και υποδειγματική εξυπηρέτηση. Πρώτο πρατήριο υγρών καυσίμων με την ποιότητα της Σελ στο 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Και δεύτερο πρατήριο Οδυσσέως 3 στη Δράμα με υγραέριο κίνησης από την Coral Gas. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σελ Σαββίδης ΑΕ. Από το 1969 στο δρόμο σας. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κονιδάρης. Γιορτάζουμε τα 15 χρόνια παρουσίας μας στο χώρο του αυτοκινήτου και σας περιμένουμε σε έναν χώρο 500 τετραγωνικών μέτρων με άνετο πάρκινγκ για να βρείτε ό,τι δεν βρίσκεται αλλού. Κονιδάρης. Λιπαντικά, ημάντες, φίλτρα, μπουζί, μπαταρίες, καθώς και εξειδικευμένα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γνήσια λιπαντικά BMW, Ford, Opel, Selenia και αμορτισέρ η τετράδα από 140 ευρώ. Με αγορά άνω των 50 ευρώ, έκπτωση 10% σε όλα μας τα είδη. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κονιδάρης. Η έξυπνη λύση για το αυτοκίνητό σας. Παγκαίου 41, Αρκαδικός Δράμας. Το κουρτινάκι της Αλίκης. Κουρτίνες, ριχτάρια, επιπλόπανα, κουβερλί, μαξιλαράκια, όλα με το μέτρο. Τώρα σε νέα διεύθυνση, 19 Μαΐου 104, στο κέντρο του Παζαριού, το κουρτινάκι της Αλίκης. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί. Μετά από τρεις επιτυχημένες ημερίδες, οι οποίες διεξήχθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη Θεσσαλονίκη και Λάρισα, διοργανώθηκε και στη Δράμα σε συνεργασία με γνωστή χειρούργο μαστολόγο, διδάκτορα της ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, νέα ενημερωτική παρουσίαση με το θέμα «Η συχνότητα του καρκίνου του μαστού τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά, η σωστή ενημέρωση, η συνήθεια της αυτοεξέτασης και ο συστηματικός κλινικός έλεγχος στο μαστολόγο δίνει σημαντικές ελπίδες για τη ριζική θεραπεία και την πλήρη αποκατάσταση». Η μερίδα πραγματοποιήθηκε στα ιδιόκτητα γραφεία του Ομίλου και η κυρία Σασοπούλου ενημέρωσε για τον καρκίνο του μαστού και την αντιμετώπιση του, ενώ διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλάδια
και σε όσους επιθυμούσαν έγινε ηλεκτρονική συνταγογράφηση για ψηφιακή μαστογραφία και έγχρωμο υπέρηχο. Μας δείχνει, μας καθοδηγεί ακριβώς ποιο είναι το σημείο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε τη βιοψία. Γι' αυτό λοιπόν και για πολλούς άλλους λόγους πρέπει να γίνονται όλα μαζί. Οι περισσότερες κακοήθειες του μαστού υπάρχουν διάφορες, δεν είναι μία και δύο. Εδώ όμως σας έχω πάρει τις δύο πιο σημαντικές που έχουν να κάνουν με τον αδένα και είναι το λοβιακό καρκίνωμα, το οποίο έχει να κάνει με τα λόβια που είπαμε ότι παράγεται το γάλα, και το πορογενές καρκίνωμα, το οποίο έχει να κάνει με τους σπόρους, έχει να κάνει με τα σωληνάκια. In situ λέγεται η κακοήθεια η οποία στέκεται εκεί, μεγαλώνει εκεί και δεν δίνει μεταστάσεις και άρα λοιπόν όταν εξαιρεθεί ολόκληρη έχει τελειώσει και η θεραπεία της ασθενούς και το διηθετικό καταλαβαίνετε και μόνο σας ότι σημαίνει ότι παίρνει το δρόμο προς τους λιαφαδένες και άρα το δρόμο των μεταστάσεων. Εδώ λοιπόν βλέπετε έναν πόρο, βλέπετε το κάτω χαμηλά, ένα σωληνάκι το οποίο ξεκινάει να μεγαλώνει εδώ μέσα κακοήθεια και εδώ σπάει τα όρια και φεύγει προς την περιφέρεια. Και το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Το βλέπετε εδώ λίγο-λίγο να γεμίζει το σωληνάκι, να το γεμίζει και εδώ πλέον να παίρνει το δρόμο προς το αίμα ή προς τους λιμφαδένες. Και φυσικά έρχεται εκείνη η ώρα που δεν θέλει καμιά μας να συμβεί και όλα αυτά που διαβάζετε εκεί είναι γεγονός. Και η αγωνία και ο φόβος και η απόγνωση, τι θα μου συμβεί, πώς θα το ζήσω, θα ζήσω, πώς θα το ακούσουν τα παιδιά μου, πώς θα το ακούσει ο άντρας μου. Και η μεγαλύτερη πληγή, η μάνα μου, πώς θα το μάθει. Είναι όλα φυσιολογικά. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ είμαι πιο δυνατή και οι άλλοι είναι πιο αδύναμοι. Μπροστά σε αυτό το άκουσμα όλες είμαστε αδύναμες. Και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται ό,τι γίνεται. Για να φτάσει η ώρα να πούμε ότι οκ, το πέρασα το ποτάμι, αλλά βγήκα στεγνή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τον αντιμετωπίσουμε. Συνήθως ξεκινάει με το χειρουργείο και μετά ανάλογα με το τι είδους καρκίνο έχουμε να κάνουμε, γίνεται το επόμενο βήμα, το οποίο μπορεί να είναι χημειοθεραπεία, μπορεί να είναι εκτινοβολίες, μπορεί να είναι η ορμονοθεραπεία, μπορεί να είναι ανοσοθεραπεία. Δεν υπάρχει ασθένεια. Δεν υπάρχει ασθένεια, υπάρχει ασθενής. Και κάποιοι ασθενείς αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Πιο παλιά, τα χειρουργεία ήταν ακροτηριασμός. Έφευγε ο μαστός, καθαριζόταν και η μασκάλια από τους λιμφαδένες και τελείωνε. Αυτό όμως ήταν τραγικό. Ήταν τραγικό για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είπαμε ότι ο μαστός δεν είναι ένα όργανο απλό, είναι ένα όργανο ψυχοσωματικό. Είναι τρομερό πράγμα η γυναίκα να σηκώνεται και να μην μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό της. Και ειλικρινά σας λέω ότι υπάρχουν γυναίκες μετά από μια μαστεκτομή που κάνουν μέρες να κοιταχτούν. Κάνουν τις αλλαγές και γυρνάνε από την άλλη την πλευρά. Κοιτάζουν τους άλλους για να δουν πώς τις κοιτάζουν. Είναι διαφορετικές. Φαίνεται. Είναι λοιπόν τρομερό αυτό. Και αυτό έχουμε προσπαθήσει να το μειώσουμε. Ανοίγει αύριο τις πύλες της 22η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2013 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη στην Κομωτινή. Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος της Χελέξπο ΔΕΘ, κ. Τζίκας, φέτος έχει αρχίσει πλέον να φαίνεται η δυναμική της έκθεσης, καθώς έχει λάβει διαστάσεις εκτός των ορίων της περιφέρειας αλλά και εκτός των συνόρων της χώρας. Θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας, διότι η διοργάνωση αυτή φαίνεται να στέφεται από απόλυτη επιτυχία, διότι η κάλυψη του θεσιακού χώρου έχει αγγίξει το μέγιστο, έχει φτάσει στο 100%. Και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι η επιλογή του χρόνου διοργάνωσης, η αλλαγή δηλαδή από το Μάιο στον Νοέμβριο, φαίνεται ότι ήταν σωστή. Ξέρετε ότι είχαν εκφραστεί κάποιες σκέψεις να αλλάξει ο χρόνος, διότι το Μάιο υπάρχουν πολλά παράλληλα γεγονότα στην Κομωτινή. Φαίνεται τελικά ότι η επιλογή αυτή ήταν σωστή, διότι φέτος φαίνεται ότι η έκθεση πήγε ακόμη καλύτερα από πέρσι.
Θα πρέπει να συγχαρώ από την πλευρά της περιφέρειας τη ΔΕΘ και το ΔΕΚΑΜΑΘ για την επιτυχία αυτής της διοργάνωσης και επίσης να ευχαριστήσω και το Δήμο Κομωτινής για την ιδιαίτερη συμβολή του αλλά και τα επιμελητήρια της περιοχής. Στην έκθεση μετέχουν τα επιμελητήρια της περιφέρειας και πολλά επιμελητήρια από τη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης μετέχουν περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Έχουμε επιχειρήσεις όλων των κλάδων με μια γεωγραφική κάλυψη όλης της χώρας, δηλαδή από την Κρήτη μέχρι και την Θράκη. Και επίσης έχουμε και φορείς από την Βουλγαρία και επιχειρήσεις επίσης από την Βουλγαρία. Ταυτόχρονα διοργανώνονται με την ευκαιρία της έκθεσης και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις στην περιοχή, όπως και συνέδρια και συναντήσεις, με σημαντικότερη την ημερίδα που θα γίνει για τον τουρισμό το Σάββατο. Δεν είμαι μόνος εδώ. Η Διεθνής Έκθεση είναι παρούσα, το έχετε δει με τα στελέχη εδώ και πολύ καιρό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα, όπως φαίνεται ότι διαμορφώνονται φέτος. Θυμάστε ότι είχαμε μια συζήτηση για τη μετακίνηση της έκθεσης και σε συνεργασία με την περιφέρεια πήρα μια πολύ σημαντική απόφαση να μετακινηθεί στο Νοέμβριο, στο τρίμερο αυτό που ξεκινάει αύριο. Θέλω να θυμίσω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό επίσης ότι μαζί με την περιφέρεια συμφωνήσαμε να υπάρχει συμμετοχή της περιοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που μετά από πολλά χρόνια εμφανίστηκε η περιφέρεια και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι σημαντική και η έκθεση, αλλά είναι και σημαντική και η εξωστρέφεια που πρέπει να δείξουν οι επιχειρήσεις της περιοχής. Και θεωρώ ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια μορφή εξωστρέφειας. Άρα, λοιπόν, ουσιαστικά αντικαταστάθηκε η έκθεση του Μαΐου από δύο εκθεσιακά γεγονότα που αφορούν την περιοχή: συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση και αναβάθμιση σε έναν καινούριο χρόνο της έκθεσης του Μαΐου. Φέτος λοιπόν τα στοιχεία είναι επίσης ενθαρρυντικά, δηλαδή έχουμε περισσότερο στεγασμένο χώρο, έχουμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 1470 μέτρα σε σχέση με τα 1369 που ήταν πέρυσι. Βέβαια δεν έχουμε τον υπαίθριο χώρο λόγω καιρού, δεν μπορούμε σε αυτή την συγκυρία να έχουμε τον υπαίθριο χώρο, αλλά παρόλα αυτά ο στεγασμένος χώρος είναι περισσότερος. Οι εταιρείες είναι περισσότερες από 100, είναι λιγότερες από πέρυσι, αλλά νομίζω με αυτό που σας είπα η εκθεσιακή δραστηριότητα της περιοχής κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικότερη φέτος, γιατί είχαμε και τη συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση, άρα πολλές εταιρείες συμμετείχαν εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ότι συμμετέχουν εκτός από όλα τα επιμελητήρια της περιοχής, της περιφέρειας, συμμετέχουν δύο επιμελητήρια από τη Θεσσαλονίκη, συμμετέχει τα επιμελητήρια Πιερίας και Σερών και έχουμε και συμμετοχές από τη Βουλγαρία που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Η διασπορά, η γεωγραφική διασπορά των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλη. Συμμετέχουν επιχειρήσεις από το Βόλο, τις Σέρες, τη Δράμα, την Κομωτινή, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τη Θάσο, τα Φάρσαλα, την Ξάνθη, την Αθήνα, τη Λάρισα, την Πτολεμαϊδα και την Κατερίνη. Το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανοίγει για άλλη μια χρονιά τις πόρτες του για να φιλοξενήσει για τις επόμενες 4 μέρες την 22η έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2013. Φέτος σε μια διαφορετική συγκυρία και χρονικά, αλλά και σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση της περιοχής και του εκθεσιακού κέντρου, καθώς πλέον είναι ανοιχτός και ο κάθετος άξονας με τη Βουλγαρία. Σε μια εποχή όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, τα πάντα αμφισβητούνται και πάντα υπάρχει μια καχυποψία με ό,τι αλλάζει, τα αυριανά εγγένεια έρχονται να απαντήσουν την καχυποψία που δημιουργήθηκε τον Μάιο με την μετάθεση της ημερομηνίας της έκθεσης αυτής. Επομένως, το πρώτο που έχω να πω είναι αυτό. Όπως υπόθηκε προηγουμένως από ειδικότερους από μένα, αποδεικνύεται ότι αυτή η μετάθεση ήταν σωστή. Επομένως, έχουμε μια εξέλιξη της έκθεσης προς το θετικότερο, όπως επίσης και μια εξέλιξη της έκθεσης προς το θετικότερο με την κάθε χρονιά αυξημένη εξωστρέφειά της. Που νομίζω και έχω πει και άλλες φορές,
με αντίστοιχες ευκαιρίες ότι είναι ζητούμενο για αυτές τις εκθέσεις. Έχουμε μία αλλαγή και στον χρόνο υλοποίησής της, αλλά και καινούργια δεδομένα ως προς την γεωστρατηγική της περιοχής μας και την οικονομία της. Δεν θα πρέπει να κρύψουμε ότι η εκθεσιακή προσπάθεια είναι σε μια δύσκολη φάση παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, η έκθεση μιας περιοχής είναι ο καθρέφτης της παραγωγικής της διαδικασίας. Και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να υλοποιείται με ανταγωνιστικότητα. Κάποιοι το Μάιο είπαν ότι η ταμπέλα Θράκη ή σήμερα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει κατέβει. Η ταμπέλα αυτή δεν κατέβηκε και ούτε θα κατέβει. Γιατί νομίζω η υποχρέωση όλων μας ήταν να πετύχει η έκθεση. Και αυτό κάναμε. Η έκθεση τουλάχιστον φαίνεται σήμερα ότι πέτυχε και θα πετύχει. Θα ήθελα να ευχηθώ τα χρόνια κάποια στιγμή εδώ, ίσως να μην υπάρχουμε εμείς, να γίνουν 100 και να είναι πάντα πετυχημένοι. Ήμουν από αυτούς που όταν το Μάιο είπαμε να αναβάλουμε την έκθεση, λίγο στεναχωρέθηκα και είπα ίσως ο χρόνος δεν είναι κατάλληλος ο Νοέμβριος, δεν θα πετύχουμε. Σήμερα έρχομαι και λέω ότι πετύχαμε και μάλιστα λίγο παραπάνω. Σαν επαγγελματικό κυβερνητικό επιμελητήριο στηρίζαμε, στηρίζουμε και θα στηρίξουμε συνέχεια την έκθεση. Ήδη αυτή τη στιγμή πήραμε γύρω στα 200 τετραγωνικά και κάτι, κύριε Πρόεδρε, καλώντας συναδέλφους, επιχειρήσεις μικρές από τον νομό Ροδόπης να συμμετάσχουν και μάλιστα επιδοτώντας με ένα γεραίο ποσό της τάξης του 50% της αξίας. Για πρώτη φορά δεν παρακαλέσαμε κανέναν. Για πρώτη φορά ήρθαμε μόνοι τους και μάλιστα υπάρχει και λίστα αναμονής. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μπουν στην έκθεση και δεν έχουν χώρο. Να περάσουμε για τη συνέχεια στο αστυνομικό δελτίο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την εξυγχρίαση της ανθρωποκτονίας ενός 85χρονου Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το αχθές το απόγευμα εντός του σπιτιού του στο Ευρύπεδο Δράμας. Εν τω μεταξύ, εξυγχρίαστηκε ύστερα από έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας μια υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου σε βάρος 23χρονου Έλληνα. Προέκυψαν στοιχεία εναντίον ενός 45χρονου Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Αναλυτικότερα, ο δράστης εξαπάτησε τον 23χρονο, απειθώντάς του να καταθέσει τον τραπεζικό του λογαριασμό, το χρηματικό ποσό των 1.865 ευρώ, προκειμένου να το πουλήσει γεωταχή αυτοκίνητο, το οποίο διέθεται προς πώληση μέσω ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την εξυγχρίαση της ανθρωποκτονίας ενός 85χρονου Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της 10ης Νοεμβρίου εντός στο σπίτι του στο Ευρύπεδο της Δράμας. Ειδικότερα, ο αθενών βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο πεσμένο στο έδαφος σε ύπτια θέση, ενώ τα πόδια ήταν δεμένα με κολλητική ταινία και είχε μόλοπες στο πρόσωπο. Στο σημείο μετέβη ο δικαστής και ειδικό εγκληματολογικό συνεργείο για την εξερεύνηση του χώρου, ο οποίος βρέθηκε αναστατωμένος. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή της ορού προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου. Την προανάκριση και τις έρευνες διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας. Εν τω μεταξύ, εξυγχρίαστηκε μετά από έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας μια υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου σε βάρος 23χρονου Έλληνα. Συγκεκριμένα προέκυψαν στοιχεία εναντίον ενός 45χρονου Έλληνα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Συγκεκριμένα, ο δράστης στις 9/9/2013 εξαπάτησε τον 23χρονο, πείθοντάς τον να καταθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 1.865 ευρώ, προκειμένου να το πουλήσει ένα αυτοκίνητο, το οποίο δέχεται προς πώληση μέσω ηλεκτρονικής σελίδας. Σημειώνεται ότι ο 45χρονος είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για το ίδιο αδίκημα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 45χρονου θα αποστολεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας. Την έντονη αντίθεσή του και αντίδρασή του εκφράζει παράλληλα ο πρώην βουλευτής Δράμας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκος Μολοκτός, σχετικά με την τακτική της αναγκαστικής κατάχυσης μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς για χρέη προς το δημόσιο αλλά και προς τις τράπεζες. Παράλληλα, τονίζει πως θα πρέπει να δηλωθούν οι λογαριασμοί αυτοί ως μισθοδοσία ή δαξιοδότησης, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κατασχέσεις. Παγκόσμια ημέρα κατά του ζαχαρόδη διαβήτη είναι η αυριανή και για τον λόγο αυτό ο Σύλλογος Διαβητικών Δράμας διοργάνωσε στην πλατεία της πόλης δωρεάν μετρήσεις ζαχάρου. Αρκετοί ήταν οι δραμηνοί που μετρήθηκαν, ενώ όπως τονίζουν οι διαβητικοί, θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί με το συγκεκριμένο θέμα. Ιερωμένοι στην Παγκόσμια ημέρα του διαβήτη που είναι στις 14 Νοεμβρίου. Άλλωστε, όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος για τον διαβήτη μέσα στο Νοέμβρη. Όμως η 14η ημέρα είναι αφιερωμένη
Και τιμούμε τους δύο γιατρούς που έχουν εφεύρει την ινσουλίνη και σώθηκε η ανθρωπότητα, όσοι υπάρχουν από διαβήτη. Από το πρωί έχουμε δύο νοσηλευτές από την αναβίωση που είναι στους συνταγρούς δράμας. Τους ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Γενικό Διευθυντή κύριο Γιώργη Φέντη που μας έχει δώσει τα παιδιά και άλλωστε μας τα δίνει πάντοτε όταν τα ζητάμε και χρειαζόμαστε να κάνουμε τις εξορμήσεις μας. Μετράμε ζάχαρη σε όλους τους πολίτες. Έχει απήχηση η καμπάνια αυτή που κάνετε? Πάρα πολύ. Έρχεται ο κόσμος, μετράει. Ναι, ναι, ναι. Να μην πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή περάσανε πάνω από 200 άτομα. Είναι όλα καταγεγραμμένα τα άτομα. Υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, κάποιοι που ναι. πιθανόν... Και λυπούμαστε γι' αυτό. Και λυπούμαστε γι' αυτό πάρα πολύ. Όμως είναι λιγότερα τα στοιχεία από ό,τι παλιά. Ίσως προλαμβάνουν, ίσως όλοι έχουμε εν δυνάμει φίλο γνωστό και μέσα στο σπίτι διαβητικό. Σίγουρα παίζει ρόλο και η ενημέρωση. Η ενημέρωση, γιατί ξέρετε ότι όλος ο μήνας, Μάιος, Ιούνιος, είναι αφιερωμένος στις εξορμήσεις. Επίσης, Οκτώβριος, Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στις εξορμήσεις που κάνει ο Σύλλογος σε όλα τα χωριά του νομού και στα όμορα χωριά που είναι στο νομό Σερών. Μέσα από αυτές τις καταγραφές έχουμε διαπιστώσει πολλά ψηλά ζάχαρα. Και τα πολύ περισσότερα τα έχουμε διαπιστώσει στη δική μας την περιφέρεια, στο Δήμο Παρανεστίου. Δεν ξέρουμε πού οφείλεται αυτό. Υπάρχει αυξητική τάση το τελευταίο χρονικό ναι, διάστημα? Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Σε όλο τον νομό. Στα μόνα χωριά που βρήκαμε λίγα άτομα που να έχουν νοσήσει και να μην το γνωρίζουν, αυτό έχω πει και προηγουμένως, είναι στο χωριό Καλυθέ και Καλυβρέση. Δεν ξέρουμε πού οφείλεται. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ορεινή περιοχή. Ορεινή περιοχή είναι και το Παρανέστη. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Οι καταγραφές αυτές θα πάνε στο Πανεπιστήμιο. Σε κάθε καταγραφή που κάνουμε είναι και από την ανάλογη περιοχή. Ίσως μέσα από εκεί να διαπιστώσουν γιατί είναι τόσο ψηλά Έχουμε τα ζάχαρα. Έχουμε και κάποια άλλη εκδήλωση αυτές τις μέρες? Ναι. Στις 17 Νοεμβρίου, στις 8.30 το πρωί, θα έχει αναχώρηση από τις 8.30 το πρωί από εδώ από το Διοικητήριο για Θεσσαλονίκη. Η Ομοσπονδία μας και οι 22 σύλλογοι που υπακόμαστε σε αυτήν κάνουμε τριήμερο συνέδριο που σημαίνει διαβητικό χωριό με πολλές δραστηριότητες και συνέδριο με πολλούς γιατρούς. Καλούνται τα μέλη μας να γραφτούν και να έρθουν. Επίσης πρέπει να πω ότι στις 25 Νοεμβρίου ξεκινάνε τα εκπαιδευτικά μαθήματα. Ανακοινώνω με μεγάλη μου χαρά ότι ο σύλλογός μας που υπάγεται στην Ομοσπονδία μαζί με άλλους 22 συλλόγους είναι πλέον μέλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό για τον Διαβήτη. Μετά από πολλή αγώνα και πολλές διαπιστεύσεις δικές μας ότι είμαστε σοβαρή Ομοσπονδία και σοβαροί σύλλογοι για το θέμα του Διαβήτη, μας έχουν εντάξει και η ένταξή μας γίνεται στη Μελβούρνη 2 Δεκεμβρίου. Άλλη μία ανακοίνωση που είναι πολύ σημαντική για τον τόπο μας. Το διαβητικό χωριό φέτος κατοχυρώνεται, γίνεται τρίτη φορά. Έγινε Αθήνα Πειραιά, Θεσσαλονίκη κατοχυρώνεται πλέον, θεσμοδετείται και του χρόνου, το 2014, θα γίνει στη Δράμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι εμείς, η διαβητική, ο σύλλογος, εσείς τα ΜΜΕ, οι φορείς, οι δήμοι, πρέπει να σταθούμε σε αυτό το γεγονός, γιατί είναι ένα μεγάλο γεγονός. Θα είναι τριήμερο. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει πολλά ωφέλη η Δράμα, οι κάτοικοι και όλοι όσοι είμαστε διαβητικοί και εμείς. Το σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε τι προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ιχθυοπολία Τάσχου. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Τεράστια ποικιλία, ασύγκριτη ποιότητα. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το έχουν πει και οι ειδικοί. Για να μην ψαρεύετε σε θολά νερά, φρέσκο ψάρι Τάσιου. Πρώτο κατάστημα 19 Μαΐου 1993. Δεύτερο κατάστημα Κύπρου 6. Τώρα και τρίτο νέο κατάστημα στη Δράμα 19 Μαΐου 173. Μέσα στο παζάρι, δίπλα στο σούπερ μάρκετ Carrefour. Κάθε Πέμπτη τιμές μπαμ. Ψάρια σε τιμές χοντρικής. Και όχι μόνο. Τώρα και κάθε Σάββατο μόνο στο κεντρικό μας κατάστημα στην οδό Κύπρου 6. Λαβράκι Ιχθυοτροφείου 5.95.
Τσιπούρα ιχθυοτροφίου 6,50. Χταπόδι 8,50 το κιλό. Μύδια φρέσκα μόνο 3 ευρώ. Αν φρέσκο ψάρι ζητάς, στα ιχθυοπολία Τάσιου να πας. Ξέρετε τα κατάλληλα μέρη για κυνήγι. Έχετε ανακαλύψει όλα τα μυστικά για τα θυράματα. Είστε σίγουροι ότι τα καλύτερα φυσίγκια είναι... Champion. Βιοτεχνία φυσιγκιών Champion. Για κυνηγούς που ξέρουν. Φυσίγκια για όλα τα θυράματα. Βιοτεχνία φυσιγκιών Champion. Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός μας βοηθά να προσφέρουμε τα προϊόντα μας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε όλη την Ελλάδα. Πώληση χοντρική λιανική. 50 χρόνια βιοτεχνία φυσιγκιών Champion. Υπεύθυνος Γιώργος Μακρής. Έκτο χιλιόμετρο, δράμα Σερών. 1,5 χιλιόμετρο από τα φανάρια του Μιλοποτάμου, πάνω στο δρόμο των Σερών. Προμηθευτείτε τα φυσίγκια από το χώρο μας σε τιμές χοντρικής. Ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης. Επιστημονικό κέντρο εφαρμογών. Ακουστικά Βαρικοΐας νέας γενιάς. Μπαταρίες όλων των τύπων. Εκμαγεία και αναλώσιμα. Η προηγμένη και μοναδική τεχνολογία των ακουστικών μας προσφέρει ευκολία στη χρήση με γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, άριστη και υψηλή ποιότητα ήχου, διακριτική στο σχεδιασμό, προσιτό οικονομικό κόστος χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση και τον ήχο. Ακουστικά Βαρικοΐας υψηλής ποιότητας Γεωργιάδης. Άμεση τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Επισκέψεις κατοίκων δωρεάν. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Windex και της Microsoft. Μέλος του δικτύου Χρυσικός. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα. Δημιουργία, εμπειρία, ποιότητα κατασκευής. Μακρόβλη. Κατασκευάζουμε έπιπλα κουζίνας, καμαρόπορτες, εσωτερικές σκάλες, ντουλάπες και οποιαδήποτε άλλη δημιουργία ονειρεύεστε για το χώρο σας. Μακρόβλου. Παραδοσιακές κουζίνες αλλά και μοντέρνες, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της μόδας στο χώρο του επίπλου. Κουζίνα από 170 ευρώ το μέτρο. Ντουλάπες από 170 ευρώ το μέτρο. Πόρτες από 200 ευρώ. Θωρακισμένη πόρτα από 650 ευρώ. Τώρα και νέο τμήμα με εκκλησιαστικά έπιπλα. Μακρόβλου. Η τέχνη της ποιότητας στις πιο συμφέρουσες τιμές. Στην Αδριανή Δράμας. Ασφάλειες Αφή Αρβανιτίδη. 13 χρόνια εμπειρίας. Μέσα στα 100 μεγαλύτερα ασφαλιστικά πρακτορία της Ελλάδας. Με 12.000 πελάτες. Το μοναδικό πρακτορείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με πιστοποίηση ISO 9001. Ασφάλειες Αφή Αρβανιτίδη. Μοναδικές προσφορές για ολόκληρο το 2013. Μην πειραματίζεστε με απρόσωπες διαφημίσεις, ιστοσελίδες και τηλέφωνα. Εμείς σας κοιτάμε στα μάτια όταν κάνουμε το συμβόλαιό σας. Έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε σε όλη την Ελλάδα με οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, πραγματογνωμόνων και συνεργείων. Ελάτε σε εμάς και κερδίστε χρήματα, χρόνο και σιγουριά. Νέα ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας και νοσοκομιακής περίθαλψης από 100 ευρώ το χρόνο. Αφή Αρβανιτίδη, στη Δράμα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την Αλφα τηλεόραση ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.